Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια με κάθε σεβασμό αναφορικά με την εκδήλωση της Κιβωτού, την καλοκαιρινή που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος μας δεν είχε έρθει σε κάποια γιορτή της Κιβωτού του κόσμου. Σχεδόν πάντα έστειλε κάποιον εκπρόσωπο και φέτος είχε ιδιαίτερη σημασία προφανώς ότι πήγε, είδε το συμβολισμό. Να πούμε ότι ο πατέρας Αντώνιος, άμα συγκρίνουμε τις γιορτές, το τι ακριβώς έκανε ας πούμε πέρσι και πρόπερσι και όλες τις άλλες χρονιές με τη γιορτή που το πώς ήταν σήμερα, πρέπει να πούμε ότι ούτε το μισό αμφιθέατρο δεν είχε μαζέψει κόσμο. Όπως πληροφορούμε, κάποιοι παρακαλάγανε τους πρώην δωρητές να έρθουν στην εκδήλωση, ανθρώπους δηλαδή που στηρίζαν παλιά την Κιβωτό και τελικά δεν ήρθανε στην σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, την οποία απόλυτα σεβόμαστε, να θυμίσουμε ότι πρόκειται να δώσει το χρυσό σταυρό του τάγματος του Φίνικα στον πατέρα Αντώνιο για να τον επιβραβεύσει για το μοναδικό του έργο και τις πρωτότυπες ιδέες του αναφορικά με την παιδική προστασία, αλλά τελικά η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω COVID. Οπότε όταν βγαίνει η αξιότιμη πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναφέρεται ουσιαστικά με έναν τρόπο απαξιωτικό, μπορούμε να πούμε, κατά τον πατέρα Αντωνίου, είναι καλό να τα θυμόμαστε και αυτά που είχαν συμβεί. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αν πάει τώρα κάποιος στο σπίτι φιλοξενίας κοριτσιών στον Πειραιά και ρωτήσει τα κορίτσια αυτά το πώς περνάνε τώρα σε σχέση με το πώς ήταν τότε και στη γειτονιά στην οποία μένουν, θα δουν ότι δυστυχώς πλέον η κατάδεια είναι εμφανής. Πρέπει να πούμε ότι ήδη, ας πούμε, στοιχείο το σπίτι των κοριτσιών έκλεισε για τον ίδιο ακριβώς λόγο, επειδή η δωρήτρια πήρε το σπίτι πίσω πριν από ακριβώς ένα μήνα, διότι είδε ότι το μόνο που γινόταν ήταν μια κακή διαχείριση των πραγμάτων και όπως καταγγέλνουν κάποιοι, με ευθύνη του προσωρινού ΔΣ της Κιβωτού, τα παιδιά εκεί και τα κορίτσια ειδικά είναι εκτεθειμένα σε διαφόρων ειδών συμπεριφορές. Θα παραθέσουμε και τις εικόνες από την περσινή εκδήλωση για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.